ύλη, λίγο καυτερό. Είναι πολύ ωραίο. Εντάξει, δεν είναι το ανωστολότερο πράγμα που θες στη ζωή σου, αλλά κάνει πάρα πολύ καλό στο δοτικό σύστημα και γενικότερα κάνει γενικώς καλό. Εντάξει, κάθε πρωί θα τρώμε κουταλιά. Λοιπόν, βάζω μέσα πάπρικα γλυκιά. Δεν βάζω μέσα σήμερα, παιδιά, στο φαγητό αυτό τουλάχιστον ούτε τζίντζερ ούτε τίποτα, έτσι. Μια εντάξει, χαρά. Είναι. Ναι. Δεν έχει ιδιαίτερη γεύση ο κουρκουμάς. Πολύ ωραίο είναι. Εγώ το καταπίνω, δεν μου αρέσει να το πολυβασάω. Θα καείς ωραία σε λίγο. Παιδιά, έχω πάθει πλάκα, το κάνω, πίνω και λεμονό νερό κάθε πρωί. Παιδιά, δεν είναι κάτι παράξενο, είναι μπαχαρικό, έτσι. Ναι. Λοιπόν, βάζω πάνω, όχι αυτό που μπαίνει μετά στο τέλος. Βάζω το κοτόπουλο. Σαν χαμένο είμαι σήμερα, παράξενο, ε. Ναι, πού είναι το μυαλό σου. Δεν ξέρω. Έλα ρε. Μου είπανε δεν κάνει να μιλάω σε ανθρώπους, δεν φαίνονται στην κάμερα που μου μιλάς από εδώ το πλάι μου. Μάθαμε τώρα. Λοιπόν, συνεχίζω εγώ ως επαγγελματία στη μαγειρική μου. Βάζουμε το κοτόπουλο το μαριναρισμένο που το αφήσαμε όλο το βράδυ. Το έκανα χθες αυτό. Το έκανα χθες. Ναι, ναι, ναι. Σκορδίλα ωραία, μυρίζει το lime. Θα γίνει πολύ ωραίο, παιδιά, έτσι. Είναι ένα κοτόπουλο φούρνου. Λίγο ρε, παιδί μου, πιο σε φάκο. Πολύ διαφορετικό από αυτό που τρώγαμε στο στρατό που είχαμε βαρεθεί να το τρώμε. Μου το έπεσε πριν και γελούσα. Ναι, ρε φίλε, μα έχει μου άρεσε, επειδή μου άρεσε πάρα πολύ. Γενικώ έτρεχα ωραία στρατό, εγώ δεν ξέρω, ήμουν πάρα πολύ καιρό. Καλά, μα πει ιστορίε, θα γελά, έτσι. Για 3.500 άτομα στο Χαϊδάρι που μαγείρευα και ήμουν ευτυχισμένο. Καλά έκανε, ρε Βασίλη. Λοιπόν, παιδιά, τι βάζουμε από πάνω τώρα. Βάζουμε κρασί λευκό με το οποίο θα διαλύσω λίγο τη μαρινάδα που έχει μείνει εδώ μέσα. Και θα τη ρίξει κι αυτή, ε. Έτσι, εκεί στη γωνία. Θα απλώσω καλά το κοτόπουλο. Δεν είναι πολύ πασπατεύω τις πατάτες. Τα μπαχαρικά με το ψήσιμο θα πέσουν κάτω. Δεν θέλω να ανακάτεμα. Βλέπετε, βάζω και λίγο κρασάκι ενδιάμεσα. Το μελάκι. Το μελάκι θα μπει τελευταίο. Τι okay. Ωραίο. Μόνο που το βλέπεις, δεν πειράζει. Είναι κυριακάτικο αυτό, έτσι. Τώρα δεν κάθεσαι Δευτέρα να κάνεις αυτό το φαγητό. Καλά, όχι ότι είναι ούτε δύσκολο, ούτε ακριβό. Δεν είναι πελαλίδι. Είναι ωραίο και Κυριακή όμως. Αυτό τι κάνεις, το ετοιμάζεις από Σάββατο, το βάζεις με αλουμινόχαρτο μέσα στο ψυγείο. Σηκώνεσαι Κυριακή πρωί να ανοίξεις την καφετιέρα, το ρίχνεις μέσα στο φούρνο στους 160. Οκ. Okay. Και αρχίζεις και το βγάζεις μεσημέρι. Το βγάζουμε αυτό. Ναι, ρε φίλε, κάτσε να σου βάλω εδώ πέρα αυτό τη σχάρα. Θα φτιάξω και μια σαλάτα σε δευτερόλεπτα. Συμμαζεύω και εδώ πέρα. Μπορείς. Πρόσεχε, πρόσεχε με δύο πετσέτες. Ωραία, κούμπα το εκεί πέρα. Λοιπόν, εγώ απλώς έκανα μια μαγιά που μου αρέσει. Το ρίχνω το άλλο μέσα, Βασίλη. Ναι, αμέ. Α, παιδιά, ψήσιμο, συγγνώμη. Ψήσιμο μια μισή ώρα στους 190 κατά 200 το είχα. 190 με 200 βαθμούς, μια μισή ωρίτσα. Έχει γίνει έτοιμο, ε. Είναι. Το φοβόσουν, ναι, ρε φίλε, κοίτα, βγαίνει ωραίο ζουμάκι. Εγώ απλώς είναι ακριβώς το ίδιο. Το μόνο που έκανα είναι ότι έβαλα λεμόνια από πάνω, lime, φέτες για να μείνει υγρό και μου αρέσει να τα τρώω αυτά μετά. Και αυτό που ξέχασα να κάνω είναι να βάλω το κοτόπουλο κάτω ντοματίνια. Δεν πειράζει, σιγά το πρόβλημα. Πάμε για σαλάτα. Λοιπόν. Λοιπόν, για να ανακεφαλαιώσουμε, φτιάχνουμε πρώτα τη σος. Φτιάχνουμε τη μαρινάδα. Τη μαρινάδα μας. Μαρινάρουμε το κοτόπουλο από μία ώρα έως όλο το βράδυ. Εντάξει. Το βάζουμε στο ψυγείο. Uh-huh. Μέσα τα ψή κόβουμε χοντρές πατάτες. 1,5-2 κιλά μπόλικες πατάτες. Γιατί οι πατάτες είναι πιο νόστιμες στο κοτόπουλο, σου πληροφορώ. Θα σου πω τώρα. Τι κάνουμε, βάζουμε πάνω τα μπαχαρικά. Που δεν είναι απαραίτητο. Αν θέλει μια κυρία ή ένας κύριος, μπορεί να βάλει ριγανίτσα μόνο και λίγο λατάκι πιπεράκι. Δεν επιμένουμε πάλι τα μπαχαρικά. Μια χαρά θα γίνει. Ακριβώς. Απλώνουμε πάνω λίγα ντοματίνια που δεν το έκανα, δεν πειράζει. Για να έχουν υγρασία οι πατάτες και να ψηθούν μαζί με το ζουμί που βγάζουν τα ντοματίνια και το κρασί. Εντάξει, δεν θέλουμε πολλά νερά εδώ μέσα, σχεδόν καθόλου νερό. Από πάνω απλώνουμε το κοτόπουλο το μαριναρισμένο, από πάνω βάζουμε το μέλι, λίγο αλάτι, λίγο πιπέρι αν θέλουμε ακόμα, περιχύνουμε και με λίγο κρασάκι ακόμα που έχουμε καθαρίσει τον μπολ με τη μαρινάδα, το σταυρώνουμε, τρία φυλάκια και στο φούρνο, μια μισή ώρα περίπου. Στους 200 βαθμούς. Αέρα ή αντιστάσεις προθερμασμένος φούρνος. Θα πάμε σε διαφημίσεις. Το ξέρω. Θα φάω το μισό ταψί και θα γυρίσουμε να κάνεις σαλάτα. Διαφημίσεις, παιδιά. Έλα.